Πάντω, υψηλά παραμένουν κυρίε και κύριοι οι τιμέ του φυσικού αερίου. Παρατηρείται βέβαια μια, στάση, μια τάση σταθεροποίηση, όπω θα μα πει ο Γιάννη Φώσκολο. Ακριβώ, Λίνα, καλό μεσημέρι. Σήμερα έχουμε μια τάση σταθεροποίηση στι διεθνεί τιμέ του φυσικού αερίου. Το φυσικό αέριο στην, στο χρηματιστήριο τη Ολλανδία κινείται στο 101,8 ευρώ η ΜΒ, κοντά στα 102 ευρώ η θερμική ΜΒ, σημειώνοντα μια πτώση σε σχέση με χθε τη τάξη του 4. 4,5%. Τώρα που οφείλεται αυτό. Αναλυτές του Bloomberg αναφέρουν πως οι παραδόσει του φυσικού αερίου, του ρωσικού αερίου μέσω της Ουκρανίας ενδεχομένως να μην μειωθούν εκ νέου σήμερα. Είδαμε χθε ότι είχαμε μια μείωση 30% η οποία αναστάτωσε τις αγορές και οδήγησε σε μια τεράστια αύξηση της τιμής του φυσικού αερίου χθε. Σήμερα λοιπόν αυτό που γράφει και το Bloomberg, αυτό που αναφέρουν διεθνεί αναλυτές είναι Πω ε, ενδεχομένω οι παραδόσει παραμείνουν σε μια σταθερή κατάσταση σήμερα μέσω τη Ουκρανία. Ωστόσο, η κατάσταση φυσικά είναι πολύ κρίσιμη. Αυτό αναφέρουν και ε, η Ουκρανική Διαχειριστική Εταιρεία Ενέργεια αλλά και η Gazprom σήμερα το πρωί. Παραμένει κρίσιμη και φυσικά έχουμε και το θρίλερ με τα ρούβλια που θα το δούμε να εξελίσσεται τι αμέσω επόμενε ημέρε. Ναι. Ακούσαμε τι σχετικέ δηλώσει. Η Γερμανική Εταιρεία θα δούμε τι θα κάνει. Η Γερμανική Εταιρεία Juniper. Η Ιταλική Φαίνεται πω ακόμη δεν έχει ανοίξει το λογαριασμό σε ρούβλια, ωστόσο προετοιμάζεται γι' αυτό. Είναι πάνω από 20 εταιρείε που έχουν ανοίξει λογαριασμού σε ρούβλια και φτάνει η κρίσιμη ώρα προ τα τέλη Μαου που θα κρυθούν όλα σε αυτό το μέτωπο. Λινα. Είναι κρίσιμη και ρευστή λοιπόν η κατάσταση Ακριβώς. και σε πολιτικό επίπεδο. Αλλά όπω μα λε και όπω το ακούσαμε να το λέει και ο κύριο Ντράγκη, ο τεχνοκράτη Ιταλό Πρωθυπουργό, όλο ένα και περισσότερε εταιρείε αποφασίζουν να πληρώσουν σε ρούβλια. Σε ευχαριστώ, Γιάννη.